Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα εξετάζουμε ορισμένους μύθους για την Χαμάς. Κάποιους τους απορρίπτουμε και κάποιους τους συζητάμε λίγο πιο σοβαρά. Αναρωτιόμαστε αν είναι πιο τρομοκράτες από τον Νέλσον Μαντέλα, πιο θρησκευόμενοι από τον Νετανιάχου και πιο αντισημίτες από τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη, τον μπαμπά Πλεύρη. Σκεφτόμαστε εάν είναι ανθρωπόμορφα κτίνη ή απελευθερωτικό κίνημα και αναρωτιόμαστε γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν τους αντιμετωπίζει σαν τρομοκρατική οργάνωση. Και ύστερα θυμόμαστε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Δύση δημιούργησε οργανώσεις σαν την Χαμάς και μετά δεν μπορούσε να τις μαζέψει. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον πρώτο μύθο της εκπομπής. Ότι η Χαμάς δημιουργήθηκε για να εξαφανίσει το κράτος του Ισραήλ. Η Asian Dub Foundation διηγούνται ιστορίες για αυτό που οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης αποκαλούν blowback. Για την ακριβία, η CIA στην ιστοσελίδα της δίνει τον εξής ορισμό. Οι ανεπιθύμητες συνέπειες, οι παρενέργειες και οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρεπιπτόντως, νομίζουμε ότι ανεπιθύμητες συνέπειες, παρενέργειες και αρνητικές επιπτώσεις είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αλλά κάπως έπρεπε να γεμίσουν και αυτοί τις σελίδες τους. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα θυμηθούμε αρκετά blowback των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και όχι μόνο, από το Αφγανιστάν μέχρι την Αλγερία και την Τουρκία. Σήμερα όμως θα εξετάσουμε εκείνη τη θεωρία που λέει ότι η Χαμάς είναι δημιούργημα του κράτους του Ισραήλ. Η σχετική θεωρία κυκλοφορούσε ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της οργάνωσης και την επανέλαβε πριν από μερικούς μήνες ο Ζωζέπ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια. Ισραηλοί δημιούργησαν τη Χαμάς. Χρηματοδοτήθηκε από την Ισραηλινή κυβέρνηση για να απονομεύσει την Παλαιστινιακή Αρχή της Φατάχ. Ένας από τους ανθρώπους που εξετάζουν εδώ και χρόνια αυτό το σενάριο είναι και ο Βρετανός δημοσιογράφος και αναλυτής Μεχτή Χασάν. Τα εξηγούσε πριν από περίπου 6 χρόνια στο The Intercept. Officially, Hamas, which is the acronym for an Arabic phrase meaning Islamic Resistance Movement, was founded in 1987. At the start. Επισήμως η Χαμάς, η οποία είναι το ακρονίμιο μιας αραβικής φράσης που σημαίνει Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης, ιδρύθηκε το 1987 στην αρχή της πρώτης Παλαιστινιακής Εντιφάντα, της εξέγερσης κατά της Ισραηλινής κατοχής. Αλλά οι ρίζες της πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Ο ιδρυτής της Χαμάς, ο Σέιχης Αχμέντ Γιασίν, ήταν ένας κατά το ίμιση τυφλός Παλαιστίνιος κληρικός και μέλος των αδελφών μουσουλμάνων που διώκονταν στην Αίγυπτο από το 1967. Αλλά μόλις οι Ισραηλινοί εισέβαλαν και κατέλαβαν τη λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο δεν αγνώρισαν αυτούς τους Ισλαμιστές, αλλά τους ενθάρρυναν. Βλέπετε, οι Ισραηλινοί, ιδιαίτερα οι δεξιοί Ισραηλινοί, ήθελαν να υπονομεύσουν την ισχύ της κυρίαρχης τότε Παλαιστινιακής πολιτικής δύναμης της εθνικιστικής PLO, στην καρδιά της οποίας βρισκόταν το κοσμικό κόμμα Φατάχ του Γιάσερ Αραφάτ. The
Το πρόβλημα λοιπόν του Ισραήλ δεν ήταν απλώς ότι αντιμετώπιζε ένοπλη αντίσταση στην κατοχή. Ήταν ότι αντιμετώπιζε αριστερή, κοσμική ένοπλη αντίσταση στην κατοχή. Και η ενίσχυση της Χαμάς ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για να αποδυναμώσει την Φατάχ και να σπείρει τη διχόνοια. By empowering Sheikh Yassin and the Muslim Brotherhood, Israeli leaders thought they could divide and rule the occupied. Ενισχύοντας το Σέιχ Γιασίν και τους αδερφούς μουσουλμάνους, οι Ισραηλοί ηγέτες πίστευαν ότι μπορούσαν να εφαρμόσουν την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και να στρέψουν τους κοσμικούς εθνικιστές εναντίον των Ισλαμιστών. Έτσι, το 1978, όταν ο Γιασίν θέλησε να ιδρύσει επισήμως την Ισλαμική του Ένωση, η οποία ήταν ουσιαστικά ο πρόδρομος της Χαμάς, οι Ισραηλοί ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν. Ο Γιασίν μπόρεσε έτσι να δημιουργήσει ένα δίκτυο Ισλαμικών ιδρυμάτων σε όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, λεσχών και τζαμιών. Το Ισραήλ χρηματοδότησε μάλιστα ορισμένα από αυτά τα έργα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί πολιτικοί δεν έχουν ιδέα για τίποτα από αυτά, αν και ο πρώην ρεπουμπλικανός βουλευτής Ρον Πολ έχει αναφέρει ότι το Ισραήλ δημιούργησε τη Χαμάς. Ο ίδιος ο Ραφάτ δήλωσε σε μια ιταλική εφημερίδα ότι η Χαμάς είναι ένα δημιούργημα του Ισραήλ. Ο Μεχντί Χασάν παρουσιάζει εδώ και μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή του προβλήματος. Ότι η Χαμάς εκτελούσε και κοινωνικό έργο για τον Παλαιστινιακό λαό, όπως κάνει η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και παλαιότερα οι Ισλαμιστές στην Τουρκία. Και αυτές οι Ισλαμικές οργανώσεις μπορούν να εκτελούν χρέη κράτους πρόνοιας, όταν κάποιοι φροντίζουν να διαλύεται το πραγματικό κράτος πρόνοιας. Στην Τουρκία το διέλυσε παραδείγματος χάρη ο Τούρκου Τοζάλ με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική του. Και στην Παλαιστίνη το διέλυσε το Ισραήλ με την στρατιωτική κατοχή του. Ήταν λοιπόν η Χαμάς και ο ηγέτης της, Σέιχ Γιασίν, κάποιο είδος πρακτόρων του Ισραήλ? Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να φτάσει κανείς σε θεωρίες συνωμοσίας για να εξηγήσει το blowback. Ένα κράτος μπορεί να ανέχεται ή ακόμη και να χρηματοδοτεί αντίπαλες οργανώσεις με πολλούς τρόπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να το γνωρίζουν καν οι ευεργετηθέντες. Εδώ όμως προκύπτει και ένα άλλο ερώτημα. Πώς δέχτηκε το Ισραήλ να ανεχτεί ή να στηρίξει μια αντισημιτική οργάνωση, όπως λέει? Εδώ ερχόμαστε στον δεύτερο μύθο. Είναι πράγματι η Χαμάς αντισημιτική? I am a semi like you used to be. I'm the semi that no one wants to see. I call you out on your crimes. You call me anti-Semite and flip the reality. I am the semi. I am the semi. I'm the refugee. Semi who still has to face white people, white is... Ο Παλαιστίνιος τραγουδιστής Τζοάν Σαφάντι εξηγεί ότι είναι Σημίτης, αλλά όταν καταγγέλει τα εγκλήματα του Ισραήλ, τον αποκαλούν αντισημίτη. Κι όμως, λέει, είμαι πιο Εβραίος από σένα, αλλά ζω στο γκέτο που έφτιαξες για μένα και πεθαίνω για την ελευθερία μου. Αν και ο Σαφάντι αναφέρεται σε όλους τους Παλαιστίνιους που ως γνωστόν είναι πιο Σημίτες από τους περισσότερους Εβραίους που μετανάστευσαν στη Μέση Ανατολή, το τραγούδι του μας βοηθά να απαντήσουμε και στον κυρίαρχο μύθο ότι η Χαμάς σκοτώνει Ισραηλινούς γιατί είναι Εβραίοι. Μία απάντηση σε αυτό το μύθο προσπάθησε να δώσει πριν από μερικούς μήνες και ο αναλυτής διεθνών θεμάτων και συγγραφέας Ταρέκ Μπακονί, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα. Hamas as a movement is a nationalist movement first and foremost. So it's a movement that is committed to... Η Χαμάς είναι πρώτα και κύρια ένα εθνικιστικό κίνημα που έχει δεσμευτεί για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από το Ισραηλινό επικισμό. Το κίνημα δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε οποιασδήποτε δραστηριότητες ή επιχειρήσεις εκτός της γης της ιστορικής Παλαιστίνης. Υπάρχει μια θεμελιώδης παροιμνία της Χαμάς και της πολιτικής της σε ό,τι αφορά τον αντισημιτισμό. Η οργάνωση δεν έχει εφαρμόσει τακτικές που βασίζονται στον αντισημιτισμό, ούτε έχει δείξει να μάχεται τους Εβραίους
χρέος του Ισραήλ λόγω της θρησκείας τους. Όταν λέμε ότι η Χαμάς ζητά την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, σημαίνει ότι μάχεται για τη διάλυση ενός συστήματος απεικιοκρατικής βίας. Για την ιστορία, το γεγονός ότι η Χαμάς δεν σκοτώνει Ισραηλινούς γιατί είναι Εβραίοι, το είχε πει πρώτος ο ιδρυτής της οργάνωσης, ο ίδιος ο Σεϊχής Γιασίν. Δεν μισούμε ούτε πολεμάμε τους Εβραίους επειδή είναι Εβραίοι. Είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι όπως είμαστε κι εμείς. Εάν ο αδερφός μου, με τον οποίο έχουμε την ίδια θρησκεία και τους ίδιους γονείς, μου πάρει το σπίτι, θα πολεμήσω εναντίον του. Η Χαμάς λοιπόν, από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρει η θρησκεία του αντιπάλου της. Το ίδιο θα έκανε, λέει, και αν στη θέση των Εβραίων Ισραηλινών βρίσκονταν μουσουλμάνοι. Το γεγονός όμως ότι τελικά τους σκοτώνει, μας οδηγεί στην εξέταση του επόμενου μύθου, που λέει ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Και εδώ η μουσική βοήθεια που ζητήσαμε μας μεταφέρει για λίγο στη Νότια Αφρική. Specials ζητούσαν το 1984 την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος τότε είχε συμπληρώσει 21 χρόνια στη φυλακή. Ο Μαντέλα θα απελευθερωθεί τελικά το 1990, θα γίνει πρόεδρος της Νότιας Αφρικής και θα κερδίσει τον Νόμπελ Ειρήνης. Ακόμη και έτσι όμως, υπήρχε μία χώρα στον κόσμο η οποία διατηρούσε το όνομα του Νέλσον Μαντέλα στη λίστα των ξένων τρομοκρατών για σχεδόν άλλες δύο δεκαετίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήριζαν επισήμως τον Μαντέλα τρομοκράτη μέχρι το 2008. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζουν σαν τρομοκρατική οργάνωση την Χαμάς. Και το ίδιο παπαγαλίζουν και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι και φιλοϊσραηλινοί πολιτικοί της Δύσης. Hamas is a brutal terrorist organization. They're a bunch of medieval barbarians. Unleashing pure, unadulterated evil. They are not freedom fighters. Hamas is a terrorist organization. Το να χαρακτηρίζει την Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση είναι πλέον τόσο διαδεδομένο, ώστε ελάχιστοι τολμούν να το αμφισβητήσουν δημοσίως. Το έκανε όμως, πριν από μερικούς μήνες, ένας από τους πλέον υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Μάρτιν Γκρίφιθς. Έχω εργαστεί με πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις και ομάδες συνταρτών. Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Όπως γνωρίζετε, για εμάς είναι ένα πολιτικό κίνημα. Ακούγοντας το κορυφαίο στέλεχος του ΟΗΕ, αναρωτηθήκαμε πόσες χώρες χαρακτηρίζουν τελικά την Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση. Και διαπιστώσαμε ότι είναι 8 κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μόνο 35 χώρες. Ή για να το πούμε διαφορετικά, 158 από τις 193 χώρες του πλανήτη δεν θεωρούν ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Επειδή όμως οι αριθμοί συχνά δεν λένε όλη την αλήθεια, θελήσαμε να ακούσουμε τι σκέφτεται για το θέμα και ένας από τους σημαντικότερους Ισραηλινούς ιστορικούς της εποχής μας, ο Ιλάν Παπέ.
And Hamas, in this respect, is a political Islamic group that, you know, exists in many other liberation. Η Χαμάς είναι μια πολιτική Ισλαμική ομάδα όπως αυτές που υπήρχαν σε πολλά άλλα απελευθερωτικά κινήματα στον αραβικό κόσμο. Τώρα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Παρεμπιπτόντως, δεν είναι δημοφιλή στους καταβλισμούς προσφύγων στο Λίβανο και την Ιορδανία. Δεν είναι δημοφιλή μεταξύ των κοινοτήτων των Παλαιστινιακών χωριών. Και δεν είναι δημοφιλή ούτε καν μεταξύ των Παλαιστινίων του Ισραήλ. Φαίνεται όμως ως η μόνη παράταξη μέσα στο απελευθερωτικό κίνημα των Παλαιστινίων που χρησιμοποιεί τον ένοπλο αγώνα για να τερματίσει την κατοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Χρησιμοποιούν τη δημοκρατία όπως και οι Ισραηλινοί. Στα πικιοκρατικά καθεστώτα, οι κατακτητές χρησιμοποιούν τη δημοκρατία όπως και όσοι τους πολεμούν. Ο λόγος για τον οποίο χαρακτηρίζουν τη Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση είναι για να απονομιμοποιήσουν ολόκληρο το κίνημα της Παλαιστινικής Αντίστασης και το δικαίωμα των Παλαιστινίων να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Για την ιστορία, ο Ιλάν Παπέ που μίλησε στην εκπομπή του Jake Newfield στο YouTube δεν υποστηρίζει ότι η Χαμάς δεν πραγματοποιεί καταδικαστές τρομοκρατικές επιθέσεις. Υποστηρίζει όμως ότι στο πλαίσιο ενός απελευθερωτικού αγώνα η διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών δεν αρκεί για να χαρακτηρίσεις κάποιον ως τρομοκράτη. Τουλάχιστον όχι περισσότερο από ότι μπορείς να χαρακτηρίσεις τρομοκράτη το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η παρατήρηση όμως μας θυμίζει και μία άλλη πτυχή του ζητήματος. Ότι η Χαμάς ξεκίνησε αυτό που κάποιοι αποκαλούν τρομοκρατία σαν απάντηση σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα Ισραηλινού πολίτη. Τα εξηγούσε και πάλι το Al Jazeera. After an American Israeli settler killed 29 Palestinians at a mosque in Hebron, Hamas responded with what would be. Όταν ένας Αμερικανός Ισραηλινός έπικος σκότωσε 29 Παλαιστίνιους σε ένα τζαμί στη Χεβρώνα, η Χαμάς απάντησε με αυτό που θα γινόταν η τακτική της για την επόμενη δεκαετία. Μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας. Αυτές οι επιθέσεις είχαν δύο στόχους. Ο ένας ήταν η διατάραξη των συμφωνιών του Όσλο. Και δεύτερον, επεκτείνοντας τους στόχους της σε Ισραηλινούς πολίτες, η Χαμάς ήλπιζε ότι θα πίεζε την Ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει την κατοχή. Αλλά αυτές οι τακτικές ήταν αφιλεγόμενες. Ακόμη και μεταξύ των Παλαιστινίων, ακόμη και μέσα στην ίδια τη Χαμάς. Για να ανακεφαλαιώσουμε, η Χαμάς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και 158 χώρες του κόσμου, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τον Ζωζέπ Μπορέλ, ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, η δημιουργία της χρηματοδοτήθηκε από το Ισραήλ. Και σύμφωνα με τον ιδρυτή της, δεν ήταν ποτέ αντισημιτική. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αναλύοντας παρόμοιους μύθους για ώρες. Θα εξηγούσαμε παραδείγματος χάρη ότι η Χαμάς, με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της, σταμάτησε να ζητά την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Θα μπορούσαμε επίσης να θυμίσουμε ότι η κυριαρχία της στη Γάζα δεν είναι αποτέλεσμα πραξικοπήματος, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ. Γιατί η Χαμάς είναι η τελευταία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση των Παλαιστινίων. Και από την άλλη, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε δεκάδες εκπομπές για να περιγράψουμε τα εγκλήματα, τα λάθη και τις παραλήψεις της οργάνωσης. Καμία κριτική όμως δεν μπορεί να εδράζεται στην προπαγάνδα δύο κρατών, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πάντως θα αλλάξουμε ελαφρώς θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα μιλήσουμε για άλλα blowback. Εκείνες τις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών τους έσκασαν στα μούτρα. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν οι επιτελείς του Πενταγώνου είναι ηλίθιοι ή απλώς είναι ελαφρώς άτυχοι όταν σκέφτονται. Κοιτάζουμε στο παρελθόν και συνειδητοποιούμε ότι δεν θυμόμαστε ούτε μία εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμιστών η οποία να μην δημιουργήθηκε ή να μην ενισχύθηκε από εμάς τους Δυτικούς. Ιστορίες δηλαδή για υποχείρια και πράκτορες που πήραν τη ζωή τους λάθος. Ενδύσεις,
Ο ρήτορας που ακούτε είναι ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη σημαντικότερη ομιλία της ζωής του, το περίφημο Νουτούκ. Εδώ, με μουσική υποβοήθηση από τον DJ Φέστο. Γιατί ως γνωστόν, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να πάρεις μια ομιλία του Ατατούρκ και να της προσθέσεις ένα άθλιο μπιτάκι. Στο Νουτούκ, ο Ατατούρκ περιγράφει τα στάδια δημιουργίας του κοσμικού κράτους της Τουρκίας από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1919 μέχρι το 1923. Μόνο που σε αυτή τη διήγηση παραλείπει μία μικρή λεπτομέρεια. Ότι και αυτός, όπως και πολλοί προκάτοχοι του, χρησιμοποίησαν το Ισλάμ ως εργαλείο για την επιβολή της κυριαρχίας τους. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ, προκειμένου να κινητοποιήσει τις μάζες στις απομακρυσμένες επαρχίες της Τουρκίας, υποστήριξε ότι μάχεται και για τη διάσωση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου. Ο πατέρας της κοσμικής Τουρκίας καλούσε τους πολίτες σε ιερό πόλεμο. Αυτό που ορισμένοι αποκαλούν σήμερα τζιχάντ. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αρκετοί από τους επίγονους του Ατατούρκ στην Τουρκία θα χρησιμοποιήσουν το Ισλάμ άλλοτε σαν ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς και άλλοτε απέναντι στον κουρδικό εθνικισμό. Και δεν ήταν οι μόνοι οπαδοί ενός κοσμικού κράτους που τολμούσαν να βγάλουν το τζίνι του πολιτικού Ισλάμ από το μπουκάλι του. Στο γειτονικό Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία αποφασίζουν το 1953 να ανατρέψουν την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Μοσαντέκ, ο οποίος εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου. Τα εξηγούσε όσο καλύτερα μπορούσε ακόμη και η ταινία Άργο με τον Μπεν Αφλεκ. For 2500 years this land was ruled by a series of kings known as Shahs. Για 2.500 χρόνια αυτή η γη κυβερνήθηκε από μια σειρά βασιλιάδων των γνωστών Σάχιδων. Το 1950 ο λαός του Ιράν εξέλεξε τον Μοχάμεντ Μοσαντέχ, ένα κοσμικό δημοκράτη, σαν πρωθυπουργό. Αυτός εθνικοποίησε τις βρετανικές και αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, επιστρέφοντας το πετρέλαιο του Ιράν στο λαό του. Αλλά το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία υποκίνησαν ένα πραξικόπημα που καθαίρεσε τον Μοσαντέχ και εγκαθίστησε το Σάχι Ρεζά Παχλαβή. And installed Reza Pahlavi as Shah. Αυτό που ξέχασαν να μας θυμίσουν στην ταινία Άργο είναι ότι στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον Μοσαντέκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συμμαχήσει με ακραίες δεξιές οργανώσεις του πολιτικού Ισλάμ στην Τεχεράνη. Δυνάμεις που αργότερα θα βρουν μπροστά τους κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης. Πώς αντέδρασε η Ουάσιγκτον όταν οι Ισλαμιστές που είχε κάποτε υποστηρίξει την πέταξαν έξω από τη χώρα? Συμμάχησε με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εκφράζει την πιο αντιδραστική εκδοχή του Ισλάμ σε ολόκληρο τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο. Και τι έκανε το Ριάντ για τις Ηνωμένες Πολιτείες? Δημιούργησε το φαινόμενο Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν. Ιστορία που, όπως θα θυμάστε, είχαμε διηγηθεί μέσω της ταινίας «Παιχνίδια εξουσίας». Δεν
must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Ο Τζίμι Χέντριξ, χωρίς φυσικά να τον έχει ρωτήσει και κανένας, προσφέρει τη μουσική του για το soundtrack της ταινίας Charlie Wilson's War, στην ελληνική μετάφραση «Παιχνίδια εξουσίας». Όπου Τσάρλι Βίλσον ήταν ο δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας που ενορχίστρωσε μαζί με τη CIA την περίφημη επιχείρηση Κυκλώνας, τη μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της επιχείρησης Κυκλώνας ήταν να εξοπλιστούν οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τη Σοβιετική εισβολή. Μια διαδικασία από την οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, θα γεννηθούν αργότερα οι Ταλιμπάν και η Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Για την ιστορία, να σας θυμίσουμε ότι από την πλευρά της CIA την επιχείρηση είχε αναλάβει να οργανώσει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Γκάστ Αβράκωτος, ο άνθρωπος που φέρεται να αποτελούσε το σύνδεσμο της CIA με την ΚΙΠ και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος ή σχεδόν ο ίδιος στην ταινία Charlie Wilson's War. I've been with the company for 24 years. I was posted in Greece for 15. Δουλεύω στη CIA για 24 χρόνια. Για 15 χρόνια είμαι στο σταθμό της Ελλάδας. Ο Παπανδρέου θα έχει κερδίσει τις εκλογές αν δεν είχε βοηθήσει τη Χούντα να τον συλλάβει. Έδαινα συμβουλές στον ελληνικό στρατό και εξουδετέρωνα κομμουνιστές. Θέλω λοιπόν να μάθω γιατί δεν με κάνει σταθμάρχη στο Ελσίνκι. I don't know why. I'm not gonna be your Helsinki station chief. Το πορτοφόλι της επιχείρησης Κυκλώνα στο Αφγανιστάν ήταν, αν θυμάστε, η Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα ο πρίγκιπας Μπαντάρ, ο οποίος πάντα αναλαμβάνει τις πιο βρώμικες δουλειές του βασιλείου. Ο ίδιος ο Μπαντάρ θυμόταν ύστερα από χρόνια ότι τον επισκέφθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν για να τον ευχαριστήσει γιατί έφερε, όπως είπε, τους Αμερικανούς στο Αφγανιστάν. Και αν θυμάστε, ήταν ο ίδιος κύριος που αργότερα θα άρχιζε να εξοπλίζει και τους φανατικούς Ισλαμιστές στη Συρία, οι οποίοι θα εξελιχθούν στο σημερινό κράτος του Ισλάμ. Το 1977, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κάνει το ίδιο λάθος στηρίζοντας τους φανατικούς Ισλαμιστές στο Πακιστάν. Το 2011 επανέλαβαν το λάθος στη Λιβύη, εξοπλίζοντας παρακλάδια της Αλ-Κάιντα, τα οποία στη συνέχεια εκτέλεσαν μέχρι και τον Αμερικανό πρέσβη στην Τρίπολη. Ύστερα λοιπόν από σχεδόν μισό αιώνα, όπου η Ουάσιγκτον ενισχύει ομάδες ακραίων Ισλαμιστών, οι οποίες στη συνέχεια στρέφονται εναντίον της, κάθε λογικός παρατηρητής θα κατέληγε σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Δεν μπορεί, η μεγαλύτερη υπερδύναμη στην ιστορία της ανθρωπότητας θα ξέρει τι της γίνεται. Προφανώς λειτουργεί βάσει κάποιου σχεδίου. Για να απαντήσουμε, πρέπει να παρακολουθήσουμε την ιστορία του κράτους του Ισλάμ και το ρόλο που έπαιξε η Ουάσιγκτον στη δημιουργία του.
Οπότε εσείς απλώς μένετε μαζί μας για ένα μικρό διάλειμμα. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε την σύντομη εκρηκτική ιστορία του κράτους του Ισλάμ. Για αρκετά μέσα ενημέρωσης αυτή η ιστορία είναι συνυφασμένη με τις επιχειρήσεις των ανταρτών στη Συρία για την ανατροπή του καθεστώτος Ασάντ. Για αρκετούς φιλελεύθερους αναλυτές μάλιστα, είναι μία απόδειξη ότι οι λαοί πρέπει να ξεχάσουν τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να τους οδηγήσουν. Όπως εξηγούσε όμως στο Democracy Now, ο ιστορικός και συγγραφέας Vijay Prasad, τίποτα δεν θα είχε συμβεί εάν στις 19 Μαρτίου του 2003 οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν εισβάλλει στο Ιράκ. They want to make the case that the Islamic State is a child of the Syrian war. They want to deny the fact. Αρνούνται το γεγονός ότι το κράτος του Ισλάμ έχει τις ρίζες του στην καταστροφή του Ιρακινού κράτους από τους Αμερικανούς το 2003. Ξέρετε, είναι πολύ απλό να καταστρέψει μια χώρα. Οι Ιρακινοί χρειάστηκαν έναν αιώνα για να δημιουργήσουν τους θεσμούς τους, οποίους οι Αμερικάνοι κατέστρεψαν σε ένα απόγευμα. Όταν όμως καταστρέφεις ένα κράτος, δημιουργείται ένα κενό, και αυτό επέτρεψε στην Αλ-Κάιντα να κάνει την εμφάνισή της στην περιοχή το 2004. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να συνθλίψουν την Αλ-Κάιντα στη Μεσοποταμία, αλλά παρά τους βομβαρδισμούς και την ισοπαίδωση ολόκληρων πόλεων, το 2006 θα κάνει την εμφάνισή του το κράτος του Ισλάμ. Δεν πρόκειται λοιπόν για χθεσινό δημιούργημα, είναι προϊόν του πολέμου στο Ιράκ. Η σύνδεση του κράτους του Ισλάμ με τις εξελίξεις στο Ιράκ είναι αναγκαία και για έναν ακόμη λόγο. Οι τζιχαντιστές ίσως να μην είχαν καταφέρει τίποτα εάν δεν είχαν την υποστήριξη κορυφαίων στελεχών του καθεστώτος Μπαθ, του Σαντάμ Χουσέιν. Του καθεστώτος το οποίο πετάχτηκε στα σκουπίδια από τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής. Αυτά τα στελέχη έμαθαν στους τζιχαντιστές πως να χρησιμοποιούν εξελιγμένα οπλικά συστήματα και να οργανώνουν τις επιθέσεις τους για την κατάληψη ολόκληρων πόλεων. Υποστηρίζοντας ανοιχτά τους Σιίτες στο Ιράκ, η Ουάσιγκτον έβαλε 2 αυτογκόλ με μία μπάλα. Καταρχήν, δημιούργησε τις συνθήκες για την ανάπτυξη μιας οργάνωσης όπως το κράτος του Ισλάμ, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε την επιρροή του Σιιτικού Ιράν στο εσωτερικό του Ιράκ. Και επειδή όταν ξεκινούν να κάνουν ένα λάθος, οι επιτελείς του Πενταγώνου και του State Department θέλουν να το ολοκληρώσουν, σκέφτηκαν να ενισχύσουν έμπρακτα τους τζιχαντιστές και στη γειτονική Συρία. Αυτή τη φορά θα χρειάζονταν τη βοήθεια καθεστώτων όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ, αλλά και της Τουρκίας. Τα έλεγε τις προάλλες ο συγγραφέας Ναφέε Ζαχμέντ, μιλώντας στο The Real News Network. You know, the role of the Saudis and you know, the Qataris and Kuwait
Γνωρίζουμε για το ρόλο που έπαιξε η Σαουδική Αραβία στο Κατάρ και στο Κουβέιτ, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία είχαν τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν ότι η Αμερική και η Βρετανία ενίσχυαν εν γνώση τους οργανώσεις που συνδέονταν με την Αλ-Κάιντα ήδη από το 2009. Προκειμένου λοιπόν να ανατρέψουν το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία να ενισχύσει τα πιο ακραία στοιχεία της Ισλαμικής αντιπολίτευσης. Και ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή είναι ο πρίγκιπας Μπαντάρ της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος που είχε αναλάβει να χρηματοδοτεί και τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 80. Ο άνθρωπος που δημιούργησε το φαινόμενο Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και για να καταλάβετε πόσο μπάχαλο τα έχουν κάνει οι Αμερικανοί επιτελείς, σας αφήνουμε στα χέρια του έμπειρου πολιτικού αναλυτή Patrick Cockburn. Yes, it's something of a diplomatic disaster. The US supported the opposition to President Bashar al-Assad. Πρόκειται για μια διπλωματική πανολευθερία. Προκειμένου να αποδυναμώσουν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν την αντιπολίτευση στη Συρία. Το τελευταίο 1,5 χρόνο όμως, αυτή η αντιπολίτευση αποτελείται από τζιχαντιστές που θυμίζουν την Αλ-Κάιντα, ενώ τους τελευταίους 6 μήνες κυριαρχεί το κράτος του Ισλάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ιράκ και τους Κούρδους στη μάχη τους εναντίον του κράτους του Ισλάμ. Στο Ιράκ λοιπόν στηρίζουν την κυβέρνηση για να πολεμά το κράτος του Ισλάμ και στη Συρία πολεμούν την κυβέρνηση που μάχεται το κράτος του Ισλάμ. Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Σύντομα θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιο θα πάνε. Soon they'll have to decide whose side they're on. Και αν εσείς καταφέρετε να εντοπίσετε μια ισχυρή δύναμη τζιχαντιστών που να μην έχει τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ είμαστε να έρθετε να μας φτύσετε. Το ακραίο πολιτικό Ισλάμ θα είναι πάντα ο καλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών για τα δύσκολα. Γιατί είναι πολιτικά αντιδραστικό, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αδίστακτο σαν το λευκό οίκο και κυρίως δεν αμφισβήτησε ποτέ το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Και αν καμιά φορά τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο και η αμερικανική διπλωματία οδηγείται σε μια ακόμη πανολευθερία, υπάρχει πάντα το Πεντάγωνο για να βομβαρδίζει αμάχους εκεί όπου κάποτε έσπερνε τζιχαντιστές. Εμείς όμως, με Κίνα και με τούτα, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Αν ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του κράτους του Ισλάμ, το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας και τις περιπέτειες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βρείτε ό,τι έχουμε γράψει στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.